Έχουμε μαζί μας τον Σωτήρη Γεωργότζο. Θέλουμε να μας πει δύο κουβέντες για τους 10 υποψήφιους δημάρχους Καλαμάτας. 10, αλλά μετά είναι 11, θα είχαμε και μια 11, αλλά ο φίλος μου ο Νίκος ο Αλεξανδρόπουλος αδίκως κόπηκε. Και θα είχαμε μια 11 και θα ήταν πιο ποδοσφαιρική ανάλυση, έτσι. Μου αρέσει και αυτός, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, μετρημένος, εμπειρία μεγάλη στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνοκράτης, μπορεί να δώσει και αυτός κάτι διαφορετικό στην πόλη, να βάλει και αυτός το πετραδάκι του για μια καλύτερη Καλαμάτα. Θανάσης Βασιλόπουλος. Θανάσης Βασιλόπουλος, πολύ καλός, εργατικός, έχει μεγάλη απήχηση στα χωριά, είναι εκ των φαβορί. Βασίλης Τζαμουράγης. Βασίλης Τζαμουράγης, σοβαρός, μετρημένος, χαμηλού προφίλ, τεχνοκράτης. Θα πάει καλά. Μαρία Κονομάκου. Πολύ αγαπητή στην πόλη, με πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόσωπο. Έχει δείξει η δήλωσή της ότι το μισθό του Δημάρχου θα το δώσει στο Δήμο και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, την ανέβασε πάρα πολύ. Δημήτρης Κουκούτσης. Δυναμικός, είναι μαύρη θύελα, παλιός παράγοντας της Καλαμάτας. Το εύχομαι και αυτού καλή επιτυχία. Σκληρό καρύδι. Θα γίνει πρόεδρος Καλαμάτας, αν βγει δήμαρχος. Έτσι δήλωσε. Έτσι δήλωσε, ωραία. Ωραία, καλή επιτυχία. Μανώλης Μάκαρης. Γιατρός, δυνατός. Ο γιατρός ξεκινάει, ξέρεις, από μια αφετηρία, ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, λόγω του επαγγέλματος, χαμηλών τόνων, αξιοπρεπής άνθρωπος. Ελένη Αλιφέρη. Ελένη Αλιφέρη. Η Ελένη Αλιφέρη είναι και αυτή μορφωμένη γυναίκα, έχει άποψη, ξέρει την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην δήμαρχος της Ιταλίας, πρώην είναι αντιπεριφερειάρχης, είναι από τα δυνατά χαρτιά του κεντρώου και φιλελεύθερου χώρου. Μιχάλης Αντωνόπουλος. Ο Μιχάλης Αντωνόπουλος γνωρίζει και αυτός πολύ καλά λόγω επαγγέλματος τα θέματα της περιφέρειας. Είναι outsider, αξιοπρεπής παρουσία, δυνατός. Τόνια Κουζή. Μην την ήξερα, την γνώρισα τελευταία. Και νομίζω ότι η Τόνια Κουζή είναι από τα νέα πρόσωπα στην χώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, outsider, αλλά το μέλλον είναι δικό της. Με ποιον θα τρελαθείς αν θα βγει? Με Γιώργο Γρηγορόπουλο. Ανέλαβε στην περιφέρεια. Δεν το ήξερα με τον Τατούλη. Ανέλαβε θέματα αθλητισμού. Θα τρελαθώ, θα πάει τη μαύρη δίαιλα στα παλιά χρόνια. Champions League. Καλή επιτυχία σε όλους. Και να προσέχουν το Αρφαρά. Το Αρφαρά, το νου τους και στους 10. Στο Αρφαρά. Θα το υπογραμμίσει αυτό.